Δημήτρη Γκαζάζη, μαυρισμένος καταρχήν. Έτσι, καλή σεζόν να έχετε. Πες μας λίγο για το ξεκίνημα, τι στόχους έχετε και τι νέο θα δούμε στον Ολυμπιακό. Τι νέο θα δούμε. Καταρχάς, εύχομαι καλή χρονιά με υγεία στους αθλητές μας και στους αθλητές όλων των ομάδων. Για τη δική μας ομάδα θεωρώ ότι φέτος την έχουμε στελεχώσει ώστε οποιοδήποτε πρόβλημα και να προκύψει να μπορούμε να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα θα είναι εξίσου ανταγωνιστικό και φέτος. Οι ομάδες θεωρώ έχουν δυναμώσει αρκετά. Οπότε πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο και όχι μόνο με θεωρίες και λόγια. Και νομίζω αυτός είναι ο στόχος μας. Να δουλέψουμε σκληρά, να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό σύνολο. Έχουμε, θεωρώ, τα υλικά. Οι αθλητές που έχουμε επιλέξει σε συνδυασμό με αυτούς που παραμείναν, θεωρώ ότι είμαστε μια πάρα πολύ αξιόλογη και δυνατή ομάδα. Και στόχος δεν είναι κανένας άλλος από το να μπορέσουμε να επικρατήσουμε στην Ελλάδα στους χώρους τίτλους και στην Ευρώπη να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ακόμα πιο μακριά από την περσινή χρονιά. Τι καινούριο έχει η φετινή ομάδα σε σύγκριση με την περσινή? Το πιο καινούριο που έχει θεωρώ ότι είναι πιο πλήρης. Θεωρώ αυτή τη στιγμή έχουμε καλύψει ό,τι και να είχαμε την προηγούμενη χρονιά και έχουμε περισσότερες εναλλακτικές, κυρίως από το αν θεωρήσουμε κάποιους παίκτες που έρχονται από το πάγκο. Οπότε, σε συνδυασμό με το δύσκολο πρόγραμμα Ελλάδα-Ευρώπη που έχουμε, μπορούμε να κάνουμε μια σωστή διαχείριση, ώστε σε κάθε αγώνα η ομάδα να παρουσιάζεται πιο γεμάτη και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που έχουμε. Πες μου λίγο με την εικόνα που έχουμε από τις άλλες ομάδες, μέχρι στιγμής βέβαια, γιατί είναι άδειες πολλές θέσεις. Τι μπορούμε να πούμε? Από την εικόνα που έχω μέχρι τώρα θεωρώ ότι η Αλεξανδρούπολη, το Βραχάτι, η ΑΕΚ, ΠΑΟΚ έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτές οι ομάδες περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες. Έτσι ο Παναθηναϊκός κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, η Σύρος ακόμα δεν ξέρω αν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ της, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες που είπα θα είναι πολύ ανταγωνιστικές, έχουν κάνει πολύ καλές επιλογές κυρίως στους ξένους παίκτες και νομίζω ότι θα υπάρξει ένα πρωτάθλημα εξίσου ανταγωνιστικό με το περσινό. Εάν ξεκαθαρίσει το θέμα του τέταρτου ξένου, έχετε στα πλάνα να πάρετε παίκτη? Εμείς εδώ πρέπει να τα λέμε κιόλα. Η Λίγκα τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά σε αυτό το κομμάτι φέτος νομίζω ότι έκανε λάθος. Δηλαδή έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Δηλαδή ξεκινάμε προετοιμασία και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει τέταρτος ξένος. Αλλά εντάξει, τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο θα το αναγνωρίσει και η ίδια και θα το διορθώσει. Εμείς όχι. Θα επιλέξαμε να πορευτούμε με Έλληνες αθλητές και θα προχωρήσουμε με τους Έλληνες αθλητές. Πέρσι κάνατε κάποια φιλικά στην Κωνσταντινούπολη. Φέτος τι περιλαμβάνει η προετοιμασία? Προς το παρόν για το εξωτερικό οι ημερομηνίες δεν ταιριάζουν. Έχουμε κάποιες προσκλήσεις από Τουρκία, αλλά δεν ταιριάζουν οι ημερομηνίες γιατί πέφτουν σχεδόν πάνω στο League Cup. Προσπαθούμε να κάνουμε το τουρνά της Πορταριάς και περιμένουμε τις απαντήσεις κάποιων ομάδων. Όταν τις δώσουμε θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Και από εκεί πέρα τα φιλικά που θα κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή χρονιά.